το μεταναστευτικό και η ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων αναδεικνύεται σε βασικό πεδίο αναμετρήσεως των υποψηφίων στις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Εμμανιουέλ Μακρόν παρουσίασε ως προτεραιότητα της γαλλικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου το ζήτημα της ασφάλειας των ευρωπαϊκών συνόρων. Είχε προηγηθεί η επίσκεψη σε Αθήνα και Σάμο το περασμένο Σαββατοκύριακο της Βαλερή Πεκρές, περιφερειάρχου της περιοχής του Παρισιού και υποψήφια της γαλλικής δεξιάς για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η Βαλερή Πεκρές εγκομίασε τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας και έκανε λόγο για πρότυπο αποτελεσματικότητας, ενώ ζήτησε να γίνει μοντέλο εμπνεύσεως η Ελλάς για την πολιτική της ορθής διαχειρήσεως και ανθρωπιάς ταυτόχρονα. Ήταν η δεύτερη επίσκεψη της Βαλερή Πεκρές στο εξωτερικό μετά την Αρμενία. Η ίδια τάσεται κατά της ασύντακτης μεταναστεύσεως. Η Βαλερή Πεκρές επισκέφθη την Ακρόπολη και ανέβηκε και στον λόφο των Μουσών. Νωρίτερα, η Βαλερή Πεκρές είχε επισκεφθεί το Ηρώδιο και από εκεί εξήγησε τον λόγο της επισκέψεώς της στην Ελλάδα. Ανεφέρθη στην Ελλάδα ως λίκνο της δημοκρατίας. Ως μια χώρα που τώρα προσέφερε στην Ευρώπη, που τόσα προσέφερε στην Ευρώπη στα πεδία της φιλοσοφίας, του πολιτισμού και της πολιτικής. Το θέμα είναι να επιστρέψουμε το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, δήλωσε και τόνισε ότι δεν γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε αν δεν ξέρουμε από πού προερχόμαστε. Η Βαλερή Πεκρές εγκομίασε και τις δραστικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα παρά την κρίση χρέους και επεσήμανε ότι αυτές απέδωσαν καρπούς. Επίνεσε την Ελλάδα ως μια αποφασισμένη χώρα. Η Βαλερή Πεκρές είχε ιδιωτικό γεύμα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου συζητήθηκαν οι προκλήσεις της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του οποίου είναι μέλη η Νέα Δημοκρατία και οι Ρεπουμπλικάνοι, και έγινε εκτενής ανάλυση των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο γεύμα παρέστησαν ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μισελ Μπαρνιέ και ο βουλευτής Σερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου. Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία θα γίνουν τον Απρίλιο. Madame Valérie Pécresse.